Καλωσορίζουμε στη συγκέντρωσή μας τους μαθητές του νησιού μας, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καταγγέλουμε τη διεύθυνση των ΕΠΑΛ που έχει κλειδωμένους τους μαθητές μέσα στο κτίριο και δεν τους αφήνει να κατέβουν στην απεργιακή συγκέντρωση, να διαδηλώσουν με τους συμμαθητές τους, με τα σωματεία, με τους συλλόγους, με τους γονιούς τους. Χαιρετισμό απευθύνει με μήνυμά του ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ. Φίλοι και φίλες, όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε να πληρώσουν εδώ και τώρα οι υπαίτιοι του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Οι ένοχοι έχουν όνομα και επίθετο, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη διοίκηση των σιδηροδρόμων. Επιβάλλεται να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί να λειτουργεί ένα κράτος στη λογική «πάμε και όπου βγει». Κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπραγματοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών με γνώμονα το εύκολο κέρδος. Για τα συμφέροντα σε βάρος των πολιτών, είναι η ώρα να μπει ένα τέλος στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να φτάσουμε στο σημείο να πούμε το νερό νεράκι με το ξεπούλημα που ετοιμάζεται με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Οι εργαζόμενοι και πολίτες διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους. Σαν Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Μυτιλίνης, δεν θα ήταν σωστό να μην παραστούμε στην απεργία και να μην συμμετέχουμε στην απεργία. Ο λαός τη δική του ετιμιγορία την έχει βγάλει. Ένοχοι, ένοχοι, ένοχοι. Όλοι αυτοί που διαχρονικά συντέλεσαν στο να γίνει το δυστύχημα στα Τέμπη. Εμείς θα φροντίζουμε κάθε μέρα να μην ξεχαστεί το γεγονός αυτό. Όμως δεν είναι μόνο αυτό που μας μαυρίζει τη ζωή μας. Πάνε να μας πούν το νερό νεράκι. Δεν θα περάσει. Το νερό είναι βασικό συστατικό για να ζήσουμε και δεν θα αφήσουμε να περάσει στα χέρια καμιανού ιδιώτη. Επίσης η υγεία. Εμείς σαν υγειονομικοί καταγγέλουμε τη διοίκηση του νοσοκομείου όσα κόλπα και να σκεφτεί, όχι ασκήσεις ετοιμότητας, ό,τι και να σκεφτεί δεν θα περάσει. Η απεργία γίνεται με μεγάλη επιτυχία. Τους λέμε λοιπόν ότι εδώ είμαστε, θα πολεμήσουμε για το δίκαιο του απλού λαού. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, σαν υγειονομικός χώρος έχουμε πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε τους απαραίτητους γιατρούς. Το προσωπικό του νοσοκομείου είναι γερασμένο. Πάνω μέσον όρο ηλικίας, πάνω από 50 χρονών. Κτίρια, το ψυχιατρικό κτίριο του νοσοκομείου βρίσκεται υποκατάρρευση. Ενώ μέχρι προχθές μας έλεγαν θα γίνει, τώρα μας τα γυρίζουν. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, δεν θέλω να πλατιάσω άλλο ούτε να συνεχίσω. Καλώ τους αγρότες, τους εργάτες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους δίπλα μας. Δεν θα τους περάσει, να είναι σίγουροι γι' αυτό. Από τη συγκέντρωσή μας σήμερα θα ακουστεί τώρα για πρώτη φορά το καινούριο τραγούδι που έβγαλε το συγκρότημα Κοινή Θνητή με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών. Σε δρομολογία, δίχως επιστροφή, το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημα τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Φεύγω να πάρω τρένο, ίσα που προλαβαίνω για μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα. Εδώ που ζω και υπάρχω με τα βία σαν να σένω. Κι άμα πεθάνω θα μου πουν η τα κακιά η ώρα. Πάμε και όπου μας βγάλει, πάμε και ό,τι γίνει. Και σου λίγα τη μην αρχίσεις και τα εισιτήρια κόψε. Δική μας η επιλογή, δική μας και η ευθύνη. Δεν έχει σημασία κι αυτού σε αν χαθούμε απόψε. Σαν είδος σε το κάσι, αύριο μας το στάσει. Λίγο χάρασε ο ουρανός κι όμως δεν ξημερώνει. Ακούω σφύριγμα στις δράκες, κάτι μας κομμάζει. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον θα μας τη σκόνη. Θα έχουμε γίνει και εμείς θέμα σε μια οθόνη. Θα έχουμε γίνει αφορμή για έκτακτο δελτίο. Που είναι ο γιος μου, που είναι η κόρη μου, δεν το σηκώνει. Ταξίδευε με το εντεσί, ταξιδαθείο. Σ' αυτό το τρένο πήγα, αλλά ποτέ δεν βγήκα. Φρόντισαν
εγώ του κράτους τους μια πρικά για να τιμούνε κάθε χρόνο βήθεν το χαρμό μου. Είπανε φταίει ο ένας, είπανε φταίει ο άλλος, αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος θέλει πραγματικά. Την πλήρωσε ο Μήτρος για να μην χρεωθεί ο μεγάλος και να τη βγάλουν καθαρή πάλι τα αφεντικά. Κηρύξαμε ρε σπέρδους, τα πακτικά του έθνους, σε τι καθάρια βάλανε και εκφράσανε ροδίνη. Οι εκλογές του έσχους πρέπει να είναι δικές τους, δεν έχουν ήθρος ανθρωπιάς καθόλου αυτά τα χτίνη. Είναι η στροφή στα τέμπη που το λαό θεγεύει και το γεμίζει μαθηκή αμίσως και ρογή. Είναι η στροφή στα τέμπη, φωνή ψυχών εκπέμπει, το έγκλημά τους μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αρχίσω απόψε, ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς, το τελευταίο εισιτήριο κόψε, γι' αυτό το τέλο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε, σε δρομολογία δίχως επιστροφή, το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αρχίσω απόψε, ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς, το τελευταίο εισιτήριο κόψε, γι' αυτό το τέλο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε, σε δρομολογία δίχως επιστροφή, το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό είναι λίγο, όσο κι αν θέλω δεν μπορώ να του ξεφύγω. Είναι μεγάλο το κακό σου μες στο έλεος του και το μεγάλο αφεντικό είναι υπάλληλος του. Δεν βρίσκει λόγια να μιλήσει η οργή μας για αυτούς που βγάζουμε το αίμα μας στη γη μας. Μονάχα να βρει το κουράγιο μια νύχτα, να του στείλει στο διάολο και να πει καληνύχτα. Είναι μεγάλο το κακό και οι κακοί γουστάρουν κι όλη τη φάτσα τους στο δέκτη μας μοστράρουν. Όσο και να προσποιηθούν ότι τους νοιάζει, το πένθος είναι ταξικό και του λαού μαράζει. Είναι μεγάλο το κακό κι οι παπαγάλοι του μας παρουσιάζουνε για θρίαμβο το χάλι του. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα η καρδιά τους, τι θα λέγανε στο τρένο ήταν μέσα τα παιδιά τους. Κακό μεγάλο του τη δημοσιογράφη, την τραγωδία λένε η μοίρα μας τη γράφει. Λάθος ανθρώπινο εκείνο που τα φταίει, η έσχατη είναι πρώτη και η πρώτη τελευταία. Αλλά στερεύει του λαού η εμπιστοσύνη στην τηλεόραση και τη δικαιοσύνη. Το δίκιο των παιδιών πρέπει να γίνει νόμος απέναντι στο κράτος που είναι ο μόνος δολοφόνος. Είναι μεγάλο το κακό και του συμφέρει, κι όσο χειρότερα τόσο θα πλώνει χέρι. Όσο χρειάζεται η πατρίδα σωτηρία, θα μας πουλάνε ελπίδα σε τιμή ευκαιρία. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό μια στάλα, εμείς το ψάρι το μικρό τροφή για τα μεγάλα. Να αναποδογυρίσει η γη, ήλιος να βγει το βράδυ, να βρει το στόχο της όρχης, θα βάλουμε σημάδι. Πες στους δικούς μου ότι θα αρχίσω απόψε, ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς, το τελευταίο εισιτήριο κόψε, γι' αυτό το τέλο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε, σε δρομολογία δίχως επιστροφή, το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αρχίσω απόψε, ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς, το τελευταίο εισιτήριο κόψε, γι' αυτό το τέλο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε, σε δρομολογία δίχως επιστροφή, το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε, το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίσουν να μας στέλνουν. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε ότι η φωνή των ανθρώπων αυτών δεν θα χαθεί
αν συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, κάθε πρώτη κατοικία που απειλείται, κάθε άνθρωπο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, κάθε παιδί, κάθε μαθητή που του κόβουν τα φτερά και δεν το αφήνουν να σπουδάσει, οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί στη δημόσια εκπαίδευση. Προσπαθούμε με τους γονείς και τα παιδιά να κρατήσουμε το δημόσιο σχολείο όρθιο και θα τα καταφέρουμε. Σήμερα όμως ήρθαμε εδώ και για ένα λόγο που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινωνία. Όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο τους γονείς και τους μαθητές, τους φοιτητές, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Μου ανατέθηκε κάποτε να εκφωνήσω ένα λόγο για την 28η Οκτωβρίου. Μία νευρική κίνηση ενός παπά με έκανε να μην πω μία παράγραφο. Αυτή την παράγραφο θέλω να την πω σήμερα. Αυτές τις μέρες ο καθένας και η καθεμιά τις γράφει παρέα με τους δασκάλους της παιδικής του ηλικίας, τους συντρόφους, τους καλλιτέχνες, τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους μουσικούς που τον εμπνέουν και του δίνουν κουράγιο για να συνεχίσει να σκέφτεται, να προβληματίζεται και να αποφασίζει. Πήρα λοιπόν το κουράγιο κρυφακούγοντας τις κουβέντες του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα την ώρα της μικρής μεγάλης τους απόφασης να γκρεμίσουν το σύμβολο του ναζισμού όταν αυτός φαινόταν ανίκητος. Γι' αυτό θα σας πω ένα ποίημα. «Όχι είπαμε» είναι ο τίτλος. «Θα νικήσουμε» γιατί παραβίασαν την ποίηση, παραβίασαν τα παιδιά και τώρα θα τα πάρουμε πίσω. Με τη φωνή μας, με τη δύναμή μας, μια αλυσίδα μαζί. Αϊλάν, δε σε αφήνω, έλα να σε φιλήσω, σήκω. Μην ξαπλώνεις ψυχή μου, σήκω πια. Πρωτομαγιά, γιατί είναι απεργία. Όλοι έξω με το όνομα των παιδιών στο στόμα. Όχι λυπημένοι, θυμωμένοι και απαιτητικοί. Σήκω, πάρε τη ζωή σου πίσω. Συναδέλφισε συνάδελφοι, εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αγρότες, νέοι και νέες, μαζευτήκαμε πάλι εδώ για να πούμε ότι η υγεία, η παιδεία, οι μεταφορές και η ασφάλειά τους, η εργασία και η ασφάλεια σε αυτή είναι πράγματα τα οποία δεν διαπραγματεύονται. Μαζευτήκαμε εδώ για να πούμε άλλη μια φορά ότι το έντυμα των τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση φρόντισε την ώρα που ο λαός μας πενθούσε να προωθήσει στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των νερών και της αποχέτευσης. Φρόντισε τη λεγόμενη ρυθμιστική αρχή ενέργειας να τη μετονομάσει σε ρυθμιστική αρχή ενέργειας αποβλήτων και ίδρευσης. Φρόντισε να φορτώσει σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους για λειτουργικά και μόνο αυτής της Επιτροπής στις πλάτες μας 500.000 ευρώ το χρόνο. Φρόντισε η διαχείριση του νερού και της αποχέτευσης να περάσει έντεχνα μέσω των προγραμμάτων του ΣΔΙΤ για αρχή στα χέρια των ιδιωτών. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό το δεκαήμερο είναι στο πόδι. Πολεμούμε και προσπαθούμε να πούμε τι, ότι το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Δεν είναι εμπόρευμα. Άλλωστε τα αποτελέσματα από τη διαχείριση του φτηνού ρεύματος και, και του φυσικού αερίου τα είδαμε από αυτή την επιτροπή. Δεν πουλείται το νερό. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε το νομοσχέδιο αυτό που άρον-άρον προσπαθούν να περάσουν και μάλιστα τη Δευτέρα εισάγεται στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφισή του. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση το αγαθό αυτό να διαχειρίζεται από τα μονοπόλια και από το κεφάλαιο. Είναι αγαθό το οποίο μας το παρέχει η φύση και πρέπει να ανοίγει και να διαχειρίζεται στην τοπική, από την τοπική κοινωνία. Εμείς σαν εργαζόμενοι μπήκαμε μπροστά για να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι υπόθεση δικιά μας, είναι υπόθεση όλων μας, είναι υπόθεση του λαού μας. Κανένα σπίτι χωρίς νερό, όχι στο να προχωρήσουμε να πούμε το νερό νεράκι. Η αλβανική κοινότητα μεταναστών Λέσβου δίπλα στο εργατικό κέντρο στη πανελλαδική απεργία. Φτάνει ως εδώ. Όχι άλλο αίμα στους ελληνικούς δρόμους. Όχι άλλες ζωές να θυσιάζονται στο βωμό του ισχυρού χέρδους. Να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποίησεων και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα στα Τέμπη. Ο κρατικός μηχανισμός να αναλάβει τις ευθύνες του για την πλήρη λειτουργία των μηχανισμών του κράτους, ιδιαίτερα στους τομείς της άμεσης επέμβασης σε έκτακτες ανάγκες όπως να στελεχωθεί το πυροσβεστικό σώμα με μόνιμους πυροσβέστες, όχι στους εποχιακούς και εθελοντές πυροσβέστες. Να στελεχωθούν τα δημόσια νοσοκομεία με μόνιμο, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Να υπάρξει ειδική ομάδα συντήρησης των παλιών σχολικών κτηριών ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλες μαθητές με τους σοβάδες να πέφτουν στα χεβάλια των παιδιών μας. Να υπάρξει κάλυψη με καθηγητές στα ελληνικά γυμνάσια και λύκεια. Να μην υπάρχουν ελλείψεις και κενά στα ελληνικά σχολεία. Όχι στις απλήρωτες υπερορίες εργαζομένων. Να γίνεται τακτική έλεγχη σε όλους τους μεταφορικούς τομείς της χώρας. Η ασφάλεια των πολιτών να είναι προτεραιότητα για την κάθε κυβέρνηση. Αποζημίωση στις οικογένειες των θανόντων στα Τέμπη και τιμωρία όλων των υπευθύνων που προκάλεσαν αυτή την ανόπιτη τραγωδία κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Είμαστε και σήμερα εδώ πλάι στους εργαζομένους, στους φοιτητές, στους μαθητές, στον κόσμο που βροντοφωνάζει. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Είμαστε και σήμερα εδώ για να έχουμε ασφαλείς συγκοινωνίες για μας και τα παιδιά μας. Για να μην τρέμουμε, μην πάθουμε κάτι, γιατί τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα. Για να μην ζούμε εικόνες ντροπής στα νοσοκομεία με τα ράτζα. Για να μην κάνουν μάθημα τα παιδιά μας σε κοντέινερ και να φοβόμαστε μην τους έρθει κανένα σοβά στο κεφάλι. Για να μην είναι οι σπουδές των παιδιών μας εμπόρευμα και οι φοιτητές μας πελάτες στα πανεπιστήμια και να εξαρτάται αν θα πάρουν το πτυχίο τους από το αν θα φτάσουν τα λεφτά μας. Για να μην μπούμε το νερό νεράκι με την ιδιωτικοποίησή του. Πάνω από 15 μέρες σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες κόσμου έχουν μετατρέψει την οργή τους σε αγώνα. Πυκνώνουμε αυτό το ερμητικό ποτάμι. Δεν θα σοπάσουμε μπροστά στη μεγάλη θλίψη, αλλά θα δυναμώσουμε τον αγώνα αυτό όχι μόνο για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, αλλά και για να αποκαλυφθούν οι ένοχοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κράτος τους και όλες τις κυβερνήσεις που στηρίζουν την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος την ασφάλεια και την προστασία της ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Έλεψαν τα δάκρυα και γίνανε οργή. Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Στέρεψαν τα δάκρυα και γίνανε οργή. Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Ο Φοιτητικός Σύλλογος της Οκεανογραφίας χαιρετίζει σήμερα την απεργιακή κινητοποίηση εδώ στη Μυτιλίνη. Χαιρετίζει τους συμφοιτητές μας των Φοιτητικών Συλλόγων της Χίου που αυτή τη στιγμή βροντοφωνάζουν μαζί μας, μαζί με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, πως στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργοί, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί.
Οι σημερινοί πλημμυρισμένοι δρόμοι κάθε πόλης, οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις από δεκάδες χιλιάδες κόσμου σε όλη τη χώρα των προηγούμενων ημερών να στέλνουν μήνυμα πως το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, μας γεμίζουν ελπίδα μέσα στη θλίψη. Ό,τι και να λένε το κράτος και η εταιρεία, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι γνώριζαν και ας κάνουν τώρα ό,τι κλαίνε. Ξέρουμε πως το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, με διαχρονικές ευθύνες όλων των προηγούμενων αλλά και της τωρινής κυβέρνησης. Πως φταίει η πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζει στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των ομίλων τους. Δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, δεν φταίει ούτε η κακιά η χώρα. Είναι η ίδια πολιτική, αυτή η πολιτική που δεν δίνει το πτυχίο στη συμφοιτήτριά μας στη Λάρισα, επειδή έχει να πληρώσει το χαράτσι στις εστίες. Αυτή είναι η πολιτική που αναγκάζει τους εστιακούς συμφοιτητές μας στη Θερμή να έχουν θέρμανση και ζεστό νερό μόνο για 3 ώρες την ημέρα, που μας τη βάζει στα λεωφορεία, που δεν δίνει μία για να χτίσουν καινούργιες εστίες στο νησί. Αυτή που ευθύνεται για τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας στις λέσχες του Πανεπιστημίου μας. Τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής, οι φωνές των νεκρών ακούγονται πιο δυνατά από εκατομμύρια στόματα φοιτητών, μαθητών, εργαζομένων. Μεταφράζουμε την οργή που ξεχυλίζει από μέσα μας σε ένα ποτάμι αγώνα που φουσκώνει ώστε καμία μάνα να μην ξανακλάψει άλλο παιδί. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί περιμένοντας το επόμενο έγκλημα. Δεν θα αφήσουμε να χαθούν και άλλες ζωές για τα κέρδη τους. Οι πραγματικοί ένοχοι έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Τα υποκριτικά κροκοδίλα δάκρυά τους, οι προσχηματικές παρετήσεις, τα δημόσια συγγνώμη δεν συγκινούν κανέναν. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο αποφασισμένοι. Είναι ο μόνος τρόπος να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Ο μόνος τρόπος να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Τώρα είναι η ώρα η φωνή μας να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Συνεχίζουμε τον αγώνα για όλα όσα μας θερούν. Για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές, μαζικές μεταφορές κόντρα στην πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των επιβατών. Για σύγχρονες υποδομές στα πανεπιστήμια μας. Για ζωή με δικαιώματα. Ενώνουμε ξανά τη φωνή μας με τους καθηγητές μας, τους εργαζόμενους, τους μαθητές και τους νέους όλου του νησιού. Έχουμε χρέος. Έχουμε χρέος όχι μόνο να συνεχίσουμε, αλλά να δυναμώσουμε τον αγώνα για τη ζωή που αρμόζει στο σήμερα και όχι σε μια ζωή αποτύχει. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η θλίψη μας για τη ζωή που σας στέρισαν θα γίνει διεκδίκηση. Τώρα η οργή θα γίνει ανατροπή. Δεν θα ξεχαστείτε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγαλειώδη, θα έλεγα, συγκέντρωση, γιατί έχουμε ένα χρέος απέναντι στα παιδιά που έφυγαν τόσο άδοξα και ζητάν μια απάντηση στα γιατί από ένα νεοελληνικό, αθηνοκεντρικό και διεφθαρμένο κράτος. Ο καθένας μας πρέπει να δώσει μια υπόσχεση. Αυτά τα γιατί πρέπει να απαντηθούν και θα απαντηθούν. Η κυβέρνηση τη Δευτέρα, αφού έλυσε όλα τα προβλήματα, εισάγει στη Βουλή και την πώληση του νερού, όπως προηγουμένως είπε και ο συνάδελφος από τη ΔΕΗ Λέσβο. Το αγαθό αυτό περνάει πλέον και με νόμο που θα ψηφιστεί μάλλον το βράδυ στη Βουλή και από την πίσω πόρτα ανοίγει η διαδικασία να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Εμείς ως εργαζόμενοι τον ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε μια υπόσχεση στο λαό και στα παιδιά μας. Δεν θα τους αφήσουμε, τώρα ξεκινάν όλα. Έχουμε χρέος απέναντι σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν τα αγαθά και έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας, από τα οποία δανειστήκαμε το μέλλον τους. Οι εργατικοί αγώνες για την ασφάλεια των υποδομών και την αναβάθμιση των δομών υγείας έχουν βαθιές ρίζες στην είδηση του ελληνικού λαού. Αυτές οι ρίζες φτάνουν στο σήμερα σε ανακοινώσεις του μηχανοδηγού στα Τέμπη για τον κίνδυνο που είχαν οι ελλείψεις στις σιδηροδρομικές γραμμές και σε αντίστοιχες ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις των υγειονομικών στο νησί μας για το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας. Γι' αυτό το λόγο, η Επιτροπή Αγώνα Στήριξη του Κέντρου Υγείας Πολυχνήτου
δεν μπορούσε παρά μόνο να αποδεχτεί το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λέσβου και της ΑΔΔ. Η λογική και η πρακτική της υποβάθμισης των υποδομών είχε ως αποτέλεσμα ένα τραγικό δυστύχημα που θα είχε αποδεχθεί αν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκαναν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Για υποδομές και υγεία δεν έχουμε λεφτά, αλλά για να στηρίξουμε και να επιδοτήσουμε τα κανάλια και τη σιδηροδρομική εταιρεία που είναι συνυπεύθυνη για το έγκλημα βρίσκουμε. Το ποτέ ξανά θα το πει ο λαός μας που μάζεψε χιλιάδες φιάλες αίματος μέσα σε λίγα 24 ώρα με την οργή του να φουσκώνει για κέρδη βαμμένα στον φοιτητών το αίμα. Είναι οι ίδιες διαχρονικές και κλιματικές επιλογές που αδιαφορούν για το γεγονός ότι κινδυνεύουμε στην περιοχή μας και λίγες μόλις μέρες πριν, σε σοβαρό εργατικό ατύχημα, πάλι δεν υπήρχε βάρδια ασθενοφόρου και έπρεπε να έρθει από τη Μυτιλήνη. Οι ανάγκες για να πάρθουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας σε μέσα και υποδομές είναι επιτακτικές. Δεν μπορούμε να βάζουμε στο ζύγι την ανθρώπινη ζωή με λογικές κόστους ωφέλους. Και στο κάτω-κάτω για ποιο κόστος μιλάμε. Ποιανού χρήματα είναι αυτά που δίνονται. Του ελληνικού λαού δεν είναι. Έχουν ιδέα πόση τόνη γάλακτος ή πόσα μόδια ελιές έχει μαζέψει κάποιος αγρότης για να πληρώσει ασφαλιστικές τους φορές. Γι' αυτό λοιπόν δεν παίρνουμε συζήτηση ούτε για κόστος όφελος ούτε για νομικές κολυσιεργίες. Το πρωτοείπαμε στον Πολυγνήτο και το φωνάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ μαζί σας. Να κόψουν το λαιμό τους οι αρμόδιοι, ο λαός μας να έχει ασφαλείς υποδομές και στο ελεγχομένες δομές υγείας. Αν δεν μπορούν να σηκωθούν να φύγουν. Οι συγκεντρώσεις της τελευταίας περίοδου δεν είναι μόνο μια μορφή αγανάκτησης. Είναι και μια προειδοποίηση. Τους είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Γιατί τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά. Τους είπαμε ότι θα γίνουμε περισσότεροι. Οι επιτροπές αγώνα που στείνονται για τα κέντρα υγείας σε Άντισσα και Καλονί και ακολουθούν τα υπόλοιπα χωριά μας, ελπίζουμε να τους διαλύσουν τις όποιες ελπίδες είχαν. Δεν θα δεχθούμε άλλο δυστύχημα. Ούτε θα αφήσουμε το αίμα νέων παιδιών να στεγνώσει και να ξεχαστεί. Το αίμα, όσο και να στεγνώσει, δεν σβήνει, αλλά μοιάζει με σκουριά. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα όμως, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και το απέδειξε ο λεσβιακός λαός και στην Καράβα. Σεβόμενοι λοιπόν τη μνήμη όλων των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη και του μικρού Μιχαήλ, που στάθηκε αφορμή για τις δικές μας κινητοποιήσεις, αποφασίσαμε ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο και τη μνήμη τους. Το νιώσαμε στο πετσί μας, το μάθαμε και τώρα το λέμε δυνατά. Στο κράτος που έφτιαξαν με τη λογική «πάμε και όπου βγει», εμείς απαντάμε «θα πάμε και θα βγει». Γιατί μόνο έτσι θα δικαιωθούμε. Μόνοι μας θα σώσουμε τους εαυτούς μας. Αγωνιζόμενοι για τον τόπο μας, το λαό μας και τη νέα γενιά. Θα κάνουμε πράξη τα λόγια του Καζαντζάκη. Οι νεκροί σου δεν κοίτονται στο χώμα. Γέννηκαν ιδέες και πάθη και ορίζουν τη βολή σου και την πράξη. Είμαστε ξανά εδώ, μια εβδομάδα μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πλημμύρισε το κέντρο. Μετά τη μεγάλη πορεία που ταρακούνησε όλη την πόλη. Αποδείξαμε ότι ο αγώνας μας έχει διάρκεια, έχει παλμό, έχει στόχο. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε βροντοφωνάζοντας ότι οι ζωές μας έχουν αξία, δεν είναι κόστος. Και για άλλη μια φορά μας γεμίζει ελπίδα και περηφάνεια η συμμετοχή εργαζομένων, νεολαίας και γυναικών. Γιατί εμείς είμαστε το μέλλον, εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου, εμείς στενάζουμε στη δουλειά, στην ανεργία, στα σπίτια μας, στις μετακινήσεις, στις σπουδές μας. Εμείς που μια ζωή δίνουμε και για να πάρουμε μοχθούμε και ματώνουμε. Και έρχονται στιγμές που δεν δίνουμε μόνο τον ιδρώτα μας και τον πλούτο μας όπως κάθε μέρα, αλλά και την ίδια τη ζωή μας, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα στα Τέμπη. Σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα. Υπάρχει λόγος να κινητοποιούμαστε. Ναι, υπάρχει. Όχι μόνο για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και γιατί δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλα θύματα. Και δυστυχώς, οι λόγοι για να θρηνήσουμε δυστύχημα στο νησί μας υπάρχουν και γιγαντώνονται. Να ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Τα πλοία μας δουλεύουν με ακνεπαρκές πλήρωμα, ενίοτε με χαλασμένες μηχανές, με πανάκριβο εισιτήριο, χωρίς γιατρούς. Το Βοστάνιο νοσοκομείο έχει τραγικές ελλείψεις. Αυξάνονται οι καταγγελίες για διαθέσιμα ραντεβού μετά από 2 μήνες λόγω του φόρτου. Μεθοδεύεται το κλείσιμο του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης. Το Κέντρο Υγείας Πολυχνήτου παραμένει υποβαθμισμένο και συνεχώς αθροίζονται απαράδεκτα περιστατικά
όπως πρόσφατα με το ατύχημα αγρότη που δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου για να τον μεταφέρει. Το κέντρο υγείας Μανταμάδου παραμένει ανύπαρκτο και το μόνο που βλέπουν οι άνθρωποι είναι μακέτες. Οι ελλείψεις φωνάζουν στα κέντρα υγείας σε Καλονί, Πλωμάρι και Άντισα. Κανένα κέντρο υγείας δεν έχει καρδιολόγο, ακτινολόγο, χώρια τις υπόλοιπες ελλείψεις που κάνουν τους γιατρούς λάστιχο από χωριό σε χωριό. Δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ σε σημεία άμεσης δράσης για τη Δυτική Λέσβο. Υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια των λιμανιών και το δέσιμο των πλοίων, όπως έγινε ξανά πρόσφατα στον Άι Στράτη. Το Μιχαλέλιο γυροκομείο στο Πλωμάρι λειτουργεί με το στανιό, με ασθενείς και εργαζομένους στον αέρα, παρά την ηρωική προσπάθεια των κατοίκων, των σωματείων και των εργαζομένων. Η αντισεισμική, η αντιπλημμυρική και η αντιπυρική προστασία είναι ανύπαρκτη και οι ελλείψεις στην πυροσβεστική τεράστιες, όπως το ζήσαμε και στις πυρκαγιές, ενώ η βρύσα είναι ακόμα εγκαταλελειμμένη και επικίνδυνη. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τις σχολικές μονάδες, τάξεις που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ μέσα στην αυλή, σοβάδες που πέφτουν από το ταβάνι, παλιά και ακατάλληλα κτίρια που ανάθεμα κι αν ξέρει κανείς από πότε έχουν να ελεγχθούν. Οι φοιτητές τις ώρες αιχμής στηβάζονται μέσα στα λεωφορεία για να πάνε στο πανεπιστήμιο σε ακατάλληλες συνθήκες. Στοιχείο, η φοιτητική λέσχη βγήκε ακατάλληλη. Ας σκεφτούμε όμως καλύτερα και το ερώτημα που θέτει καλοπροαίρετα ο λαός μας. Υπάρχει λύση? Ναι, συνάδελφοι, υπάρχει λύση. Η λύση είναι ο οργανωμένος και ανυποχώρητος αγώνας, η διεκδίκηση και όχι η μυρολατρεία, η σταθερή ανάδειξη των προβλημάτων μας. Την κατάντια στα μέσα και τις υποδομές την έφερε η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Αντίθετα, οι αγώνες μας είναι που την εμπόδισαν και την εμποδίζουν. Ας θυμηθούμε όλοι ένα στιγμιότυπο. Όταν η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ το Φλεβάρι του 2020, ποιος τα έστειλε τροχάδι πίσω από εκεί που ήρθανε? Κάποια άλλη κυβέρνηση? Δεν νομίζουμε. Κάποιος υπουργός? Πάλι δεν νομίζουμε. Μήπως ήταν ο ξεσηκωμός του λεσβιακού λαού? Ναι, αυτός ήταν και το ξέρουνε όλοι. Αυτό χρειάζεται λοιπόν. Ξεσηκωμός στην πόλη και τα χωριά, στους εργαζόμενους και την νεολαία, στα σχολεία και το πανεπιστήμιο. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, γιατί όλων των νεκρών γίναμε η φωνή και μαζί και όλων των ζωντανών που θέλουν να νικήσει η ζωή και όχι τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό είμαστε και θα είμαστε ξανά εδώ, διεκδικώντας αυτά που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Αυτά που εν έτη 2023 θα έπρεπε να είναι λιμένα, αλλά θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Είναι παντοδύναμοι οι λίγοι, οι κυβερνήσεις τους και τα κόμματα των κερδών? Όχι, συνάδελφοι, δεν είναι. Γιατί τα κλαψουρίσματα και οι ψευτοσυγνώμες τους δεν συγκίνησαν κανέναν. Δεν εμπόδισαν το ξέσπασμα της λαϊκής οργής. Δεν εμπόδισαν τον αγώνα από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Δεν εμπόδισαν τους εκπαιδευτικούς να απεργήσουν και ας έβγαλαν παράνομη την απεργία από την αξιολόγηση οι άθλοι. Και ας έστησε η κυβέρνηση προβοκάτσια ότι δήθεν η απεργία της ΑΔΕΔΗ βγήκε παράνομη σήμερα και ανακλήθηκε. Δεν εμπόδισαν τους μαθητές να κλείσουν τα σχολεία τους και να βγουν στον δρόμο. Η καταστολή με τη σύλληψη προέδρου 15 μελού σε γυμνάσιο, 14χρονου παιδιού στην Πάτρα, αλλά και ορισμένων διευθυντών εδώ στη Μυτιλίνη, όπως κάνανε οι άθλοι σήμερα στο ΕΠΑΛ. Δεν εμπόδισαν τους φιλάθλους από το να αναρτήσουν πανό στα γήπεδα και να τα κρατάνε μαζί και με τους αθλητές. Δεν εμπόδισαν τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΛ να κινητοποιηθούν ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού και στο πλήγμα του συμφερόντο τους. Δεν εμποδίστηκαν οι φοιτητές από τις δυνάμεις που θέλουν στο πανεπιστήμιο ησυχία και σιωπή. Παρότι και σήμερα η κυβέρνηση και κόμματα των κερδών έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποτύχει η απεργία και η συγκέντρωση, όπως η διοίκηση του νοσοκομείου που θυμήθηκε σήμερα να βάλει άσκηση πυρασφάλειας. Αν ήταν παντοδύναμοι, θα το λέγανε στα ίσα. Αντίθετα, φοβούνται τους απεργούς, φοβούνται τη λαϊκή οργή, γιατί μόνο αν αυτή γίνει αγώνας, ανατρέπει και τις πιο άθλιες αποφάσεις τους. Φοβούνται το λαϊκό ποτάμι και θέλουν να το ενσωματώσουν. Γι' αυτό
και κάποιοι πονηρούλιδες που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους γιατί κυβέρνησαν και πέρασαν αντιλαϊκά μέτρα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ξαναπλασάνουν την αλλαγή κυβέρνησης για να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Όλοι τους προσφέρουν από το πόστο τους τις υπηρεσίες τους στο σύστημα των κερδών και το μίσος τους προς την εργατική οργή και πάλι δεν κρύβεται ούτε από τον Πορτοσάλτε και κάθε Πορτοσάλτε, ούτε από τα παπαγαλάκια τους, ούτε από τους πρόθυμους να συγκυβερνήσουν μεταξύ τους και να μας ξανακάψουν στο σβέρκο. Οι κυβερνήσεις τους δουλεύουν για τους εφοπλιστές, όχι για εμάς. Για τις τράπεζες, για τους βιομήχανους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όχι για τους λαούς. Για τα συμφέροντα αυτών έφερα μνημόνια, απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Για τα συμφέροντα αυτών απελευθέρωσα την ενέργεια, απελευθέρωσα το σιδηρόδρομο. Για τα συμφέροντα των λίγων καταδικάζουν εμάς τους πολλούς στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Για τα συμφέροντα των λίγων δεν δίνουν πτυχίο σε φοιτήτρια στη Θεσσαλία γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το χαράτσι στην εστία. Για τα συμφέροντα των λίγων όλες οι κυβερνήσεις έστρωσαν το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού βάζοντας τις εταιρείες σύνδρευση στο χρηματιστήριο. Για αυτά τα συμφέροντα δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Ιδιωτικοποιούν ακόμη και το παιδοογκολογικό τμήμα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία της Αθήνας. Τόση είναι η ευαισθησία τους. Τόσο πολύ τους νοιάζουν οι ζωές των παιδιών. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, το πιο ωραίο quiz των ημερών είναι το εξής. Βρες την κυβέρνηση που κατάργησε έστω και ένα νόμο της προηγούμενης. Βρες την κυβέρνηση που άνοιξε τα νοσοκομεία που έκλεισε η προηγούμενη. Βρες την κυβέρνηση που ενίσχυσε εργάτες και αγρότες και όχι τους εφοπλιστές. Βρες την κυβέρνηση που δεν ψήφισε μνημόνιο. Βρες την κυβέρνηση που δεν είναι με το νέο υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Βρες την κυβέρνηση που επί των ημερών της δεν θρηνήσαμε τραγωδίες και εκατόμες νεκρών. Η απάντηση είναι γνωστή και προφανής. Έτσι και εμείς τους δίνουμε τη δική μας απάντηση. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να πάρουμε ό,τι χάσαμε πίσω. Μέχρι να έχουμε υγεία και παιδεία για εμάς. Μέχρι να καταργήσουμε στην πράξη κάθε αντιλαϊκό νόμο. Μέχρι να έχουμε πραγματικά σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές φθηνές για όλο το λαό. Μέχρι να σωθεί οριστικά ο λαός από το λαό. Γιατί το σώσιμο από τους δίθεν σωτήρες το βιώσαμε πολύ σκληρά. Όχι άλλο πόνο και θυσίες για τα κέρδη τους. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Έχουν αξία και μάλιστα ανεκτίμητη. Δεν τη χαρίζουμε. Όλοι στα σωματεία και τους συλλόγους μας λοιπόν, όλοι στις επιτροπές αγώνα, όλοι στη διεκδίκηση για υγεία και ασφάλεια σε μέσα και υποδομές. Χαιρετίζουμε ξανά τους διαδηλωτές που πλημμύρισαν τη χώρα, τους διαδηλωτές που κάνουν αυτή την ώρα μεγάλη συγκέντρωση στην Καλονή και στη Μύρινα της Λίμνου. Για κάθε βάιο, αγάπη, Κλαούντια, που δεν έφτασε ποτέ, θα φτάσουμε εμείς ως το τέλος. Καλούς αγώνες! Ήταν αδυσία, ούτε κακιά στιγμή, ήταν το καιρό.